Καλημέρα κύριε Κούβελα. Καλημέρα κύριε Σαχίνη. Πώς είναι η κατάσταση, ή μάλλον το ερώτημα είναι γιατί δεν αλλάζει η κατάσταση για την ώρα τουλάχιστον, ενώ όλοι το περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη. Τι εννοείτε, όλοι το περιμένετε? Εσείς δεν θα έπρεπε να το περιμένετε, έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Για τους συμπατριώτες μας και συμπολίτες μας, το περιμένουμε με ενδιαφέρον κύριε Κούβελα, τώρα κακά τα ψέματα, διότι η κατάσταση, αν είναι έτσι όπως περιγράφεται, είναι μαύρη. Ναι, η κατάσταση ήταν μαύρη από την αρχή. Αυτοί λοιπόν που δεν το καταλάβαιναν ήταν η πολιτεία, που πίστευαν ότι με το lockdown θα περιορίσουν τη βλάβη. Αυτό όπως καταλαβαίνουμε όλοι πλέον είναι ψευδές. Και βεβαίως είχαμε αποφύγει την βιογραφία που υποστήριζε ότι τα lockdown δεν αναστέλουν τη διάδοση των ιών. Τα κάνουμε μόνο όταν έχουμε πραγματικά κάτι που το περιμένουμε σε 5-10 μέρες. Και αυτό συνήθως που μπορούμε να περιμένουμε δεν είναι ένα θαύμα, όπως στην προηγουμένη περίπτωση συμβαίνει με την γρήγορη ανακάλυψη εμβολίων, είναι οι δομές υγείας που προσπαθούμε να παρακτήσουμε. Κάτι που δεν έγινε. Αυτό δεν έγινε, ήταν το αναμενόμενο από την αρχή, δηλαδή από πέρυσι τον Μάρτιο. Κάποιοι, αυτό το λέμε σε όλους τους φόνους που θα μπορούσαμε να το πούμε. Κύριε Κουβελά, ευγενικά, αν έχετε καλώδιο στη σύνδεση, μην πολύ μετακινήσετε γιατί κάνει μικροδιακοπές, αλλά χαλάει τον ήχο σας. Λέτε λοιπόν ότι ουσιαστικά, διότι θέλω να θυμίσω ότι η Θεσσαλονίκη ήταν και 2 εβδομάδες μπροστά στο lockdown, απόδοση δεν είχαμε έτσι όπως την περιμέναμε. Όχι, αυτό δεν ξέρω ποιος το περίμενε. Εμένα, επειδή το είχαμε ξανασυζητήσει, δεν περίμενα ότι το lockdown θα έχει κάποια επίπτωση στον περιορισμό της επιδημίας, γιατί το ξέρουμε ότι δεν μπορεί να έχει. Και μάλιστα έλεγα ακριβώς ότι όταν ο κλέφτης είναι μέσα στο σπίτι, το να κλειδώσει την πόρτα δεν βοηθάει ιδιαίτερα. Ακούτε? Βεβαίως σας ακούμε, μικροδιακοπές οφείλω να πω βέβαια, αλλά σας ακούμε. Άρα λέτε ότι ο ρυθμός ο πτωτικός θα έρθει, αλλά θα έρθει με εξαιρετικά αργό τρόπο, και ενώ συνοθούνται στις κλινικές COVID, στις διασωληνώσεις, και έχουμε και νεκρούς δυστυχώς. Έτσι, χθες ήρθαν τα στοιχεία στο 1.000.000, έχουμε περάσει κεφάλι μπροστά στην Ευρώπη, δυστυχώς. Όχι μόνο έχουμε νεκρούς, αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι έχουμε περάσει τους θανάτους ανά 1.000.000 κατοίκων στις ΗΠΑ. Είμαστε δηλαδή από τις πιο προχωρημένες εντός εισαγωγικών και μεταρρυθμιστική έννοια χώρες που έχει πήξει ο κορονοϊός. Και ο λόγος είναι που έχουμε χειρότερο σύστημα υγείας από τις άλλες χώρες. Κατέρευσε ευκολότερα, βοηθήσαμε όσο μπορούμε, αποψηλώνοντας και την υποτυπώδη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που έχουμε, γιατί είμαστε η μοναδική χώρα με τη συγκλονιστική πρωτοτυπία να απογυμνώσουμε και τα κέντρα υγείας της περιφέρειας από τους γιατρούς και να τους μεταφέρουμε στα μεγάλα νοσοκομεία. Αυτό είναι εξωφρενικό. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος νοσεί από ένα κρυολόγημα σε ένα χωριό της Δράμας, οφείλει να κατέβει στη Θεσσαλονίκη της ουσίας. Και εκεί βέβαια έρχεται σε επαφή με άλλους νοσούντες και το πιθανότερο είναι, ακόμα και αν δεν έχει, να κολλήσει στο τέλος κορονοϊό. Αυτό λοιπόν μας δημιουργεί βόμβες μετάδοσης. Άρα λοιπόν όχι μόνο δεν πήραμε μέτρα, πήραμε μέτρα διάδοσης του ιού, εξάπλωσης. Που σημαίνει ότι προφανέστατα κάνουμε λάθος εκτιμήσεις. Κύριε Κούβελα, βγάλετε αν θέλετε το καλωδιάκι και κρατήστε το τηλέφωνο, δεν βλέπω αλλιώς. Αν το έχω. Δεν έχω καλωδιάκι το οποίο. Η συσκευή τότε από τη μετακίνηση ίσως να φταίει κάπως και έχουμε μικροδιακοπές. Εσύ δεν μετακινούμε, για να είμαι ειλικρινής. Περίεργο. Λοιπόν, εντάξει. Απλώς, μάλλον με το lockdown επηρεάστηκε και οι οικογένειες. Δεν δουλεύουν όλοι μαζί, δεν μπορούν να στηρίξουν την άποψη. Πείτε μου κύριε Κούβελα, έτσι όπως πάει το πράγμα, γιατί αρχίσαν και οι αερομεταφορές πια από τη Βόρεια Ελλάδα προς Αθήνα, βλέπετε να ανακόπτεται κάποια στιγμή από μόνο του αυτό το κύμα? Γιατί προχθές θυμάμαι ότι είχαμε έναν εκπρόσωπο γιατρό πάλι από το Κέντρο Υγείας Μηχανιώνας, τον κύριο Σδούκο, ο οποίος μας είπε ότι κοιτάξτε, εδώ υπάρχει μια λεπτομέρεια που δεν πολύ ακούγεται. Δυστυχώς όμως, για να αδειάσουμε τα κρεβάτια γρήγορα, γιατί τα έχουμε ανάγκη, κάποιοι που είναι στο τελικό στάδιο αποθεραπείας τους βγάζουμε νωρίτερα. Άρα ένα αλφα-ιαϊκό φορτίο μπορεί να το μεταφέρουν στο σπίτι τους. Δεν ξέρω αν έχει βάση. Προφανώς έχει βάση. Ο κύριος Δούκος ήταν, τον είχα φοιτητή, είναι πολύ νεότερος από μένα και έχουμε χρηματίσει και ταυτοχρόνως εργαζόμενοι ως γενικοί γιατροί σε διάφορες περιοχές. Όλα αυτά είναι αλήθεια. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πραγματικά σε επαφή με την νόσο και έχουν αντίληψη του συστήματος υγείας,
μπορούν να μας πούν πάρα πολλά πράγματα. Δυστυχώς η κυβέρνηση, και όχι μόνο η κυβέρνηση, και η αντιπολίτευση δεν ακούει. Θεωρεί ότι ξέρει καλύτερα. Άρα λοιπόν, πρωτοβάθμια προτεραιότητα δεν έγινε. Αυτό ξέρετε, ήταν πολύ εύκολο να γίνει με συμβάσεις οικογενειακών γιατρών, γιατί πρώτα απ' όλα θα κατέγραφαν τις ανάγκες. Αυτό που λέμε αφηρημένα ευπαθείς θα έκαναν ονοματεπώνυμο. Θα ήταν ο κύριος Κώστας και η κυρία Ελπινίκη, τους οποίους θα τους φροντίζαμε κατοίκον, δεν θα τους αφήναμε να βγουν. Οι υπόλοιποι θα δουλεύαν για να βγάζουν πόρους για να μπορούμε να συντηρούμε την κυρία Ελπινίκη σπίτι της. Αλλιώς, αν δεν δουλεύω εγώ, πώς θα συντηρείται και η κυρία Ελπινίκη? Όλο αυτό είναι απολύτως λογικό. Αν λοιπόν κάποιος λογικός άνθρωπος έπρεπε να καθίσει να τα δει με χαρτί και μόλι, δεν το καταλάβαινε. Επίσης, προφανέστατα έχετε αντίληψη του Γιάννη του Ιωαννίδη, του καθηγητή από το Στάνφορντ. Τον λιδωρούν πάρα πολύ ότι έπεσε κάτω έξω στις εκτιμήσεις. Έπεσε έξω στις εκτιμήσεις, όχι γιατί έκανε λάθος. Γιατί κατέρευσε το σύστημα υγείας χειρότερα από ό,τι το περίμενε. Στην Ελλάδα, για να καταλάβετε, με βάση την θνητότητα που έχει ο κορονοϊός, είναι 1,5 χιλίου. Δηλαδή είναι περίπου λιγότερο από 2 άνθρωποι στους χίλιους που θα πέθαιναν αν αφήναμε τον ιό να αλωνίζει. Δεν κάναμε απολύτως τίποτα. Εάν λοιπόν εμείς πάρουμε και lockdown, το 0,15% αυξάνει, δεν μειώνεται. Γιατί προστίθενται αιτίες θανάτου που πριν δεν υπήρχαν. Αυτοκτονίες λόγω του εγκλεισμού, άνθρωποι οι οποίοι νοσούν με ένα έμφραγμα που λένε δεν πειράζει, θα περάσει που να πάω τώρα στο νοσοκομείο, πεθαίνουν σπίτι. Καθυστερούν χειρουργία, τα οποία ήταν επίγοντα και δεν χαρακτηρίστηκαν επίγοντα από τη στιγμή που έχουν μετατραπεί αίθουσες χειρουργείου σε μονάδες COVID. Αυτά λοιπόν δεν τα υπολογίζει το σύστημα. Αυτό που λέει, αν τους κλείσω τα σπίτια θα μειώσω τη μετάδοση. Ναι. Δεν μειώνεται τη μετάδοση. Δεν έχει ανακοπεί κάπως ο ρυθμός της, δηλαδή. Όχι. Όχι. Ή οι επιδημίες έτσι γίνουν. Κολλάνε κάποιοι άνθρωποι, αυτοί νοσούν, μπαίνουν στο νοσοκομείο, μετά έχουμε μία κάμψη και μετά έχουμε μία επανεμφάνιση. Έτσι δουλεύει το σύστημα από εδώ και χιλιάδες χρόνια. Άρα λοιπόν, επί της ουσίας, αυτό που θέλουμε εμείς είναι να ανακάμψουμε την πορεία. Πώς? Βάζοντας τους ανθρώπους που είναι ευπαθείς στα σπίτια τους και νοσηλεύοντας τους κατοίκων. Δεν πρέπει να πειράξουμε τα νοσοκομεία. Στην Κίνα, αυτό που έκαναν και ήταν εντυπωσιακό τότε, αλλά δεν ξέρω γιατί εμείς δεν το επαναλαμβάναμε, είναι ότι έχτισαν σε μία εβδομάδα ένα νοσοκομείο. Πιστεύετε ότι δεν είχε νοσοκομείο και το χτίσανε? Προφανώς είχε νοσοκομεία, τα οποία όμως δεν θέλαν να τα μπλέξουν με το COVID. Συνέχιζαν τα νοσοκομεία να κάνουν τη δουλειά τους. Για αυτά που είχαν κάθε μέρα και πριν. Εμφράγματα, άλλες αρρώστιες, καρκίνους, ρευματοπάθειες, τα πάντα. Έτσι λοιπόν χάνανε ένα καινούριο νοσοκομείο σε μια εβδομάδα. Εμείς στην Ελλάδα, ευτυχώς ή δυστυχώς, είχαμε ειδικά νοσοκομεία λοιμόξεων. Στη Θεσσαλονίκη είχαμε το Λοιμωδό Νοσημάτων, στην Αθήνα ήταν το Ντόπεν Τέλης, ήταν της Αγίας Βαρβάρας. Αυτά τα κλείσαμε το 12-13 για λόγους οικονομίας. Αυτά λοιπόν υπάρχουν όμως, θα μπορούσαν πολύ εύκολα από το Φλεβάρι να τους ρίξουν ένα βάψιμο και να διορίσουν 5 γιατρούς για να τα δουλέψουν. Εμείς δεν ούτε αυτό κάναμε. Καταλαβαίνετε, δηλαδή κάναμε σωρία λαθών. Ασχέτως αν τα αφηγήματα των πολιτικών πάντα είναι θριαμβολογικά. Δεν κάναμε τίποτα σωστό. Δηλαδή να πεις ότι έκανα, ρε παιδί μου, από τα 10 το ένα. Όχι, ούτε ένα δεν κάναμε. Και αυτό που είναι πιο ενοχλητικό και πραγματικά με θυμώνει είναι ότι η κυβέρνηση έκανε λάθος. Η αντιπολίτευση συμφωνούσε στα μέτρα με την κυβέρνηση. Κανένας τους πολιτικός. Είναι για γέλια. Δεν έχετε άδικο. Δεν έχετε άδικο. Πού είναι από τώρα. Αντί να σμπρώξει, λέτε, σε άλλο δρόμο, με μία πίεση και αντιπολίτευση, μάλλον... Προφανέστατα. Ναι. Προφανέστατα. Δηλαδή, αυτό είναι το πιο εντυπωσιακό. Και ξέρετε γιατί. Διότι και η αντιπολίτευση δεν είχε κάνει, όταν ήταν στα πράγματα, δεν είχε κάνει κάτι για την πρωτοβάθμια. Δεν είχε προχωρήσει τις συμβάσεις των ιδιωτών και οικογενειακών γιατρών. Δεν είχε ενισχύσει. Σαφέστατα είχε κάνει ένα βήμα, η αλήθεια είναι, αυτό πρέπει να το ομολογούμε. Είχαν στελεχωθεί εντατικές πολύ περισσότερες από ό,τι πριν, από την περίοδο 15 με 19. Όντως είχαμε αύξηση. Είχαν προσληφθεί και 5.000 προσωπικό. Μικρή, αλλά τέλος πάντων έγινε κάτι. Αλλά δεν έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει. Δεν είχαμε 7.200 πρωτοβάθμιους γιατρούς. Δεν τους είχαμε. Και αντιθέτως η τότε κυβέρνηση είχε κάνει τα τόμη. Το οποίο ήταν κατά την γνώμη μου λάθος, γιατί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι η συνεχής και αδιάλειπτος παροχή υπηρεσιών υγείας. Όχι η δημιουργία μικρών νοσηλευτικών ιδρυμάτων στις γειτονιές και μάλιστα με ΕΣΠΑ, το οποίο είναι θνησιγενές. Έπρεπε να γίνει με άλλο τρόπο. Με ένα βιώσιμο τρόπο. Θα μου πείτε, δεν το ξέρανε, ας ρωτούσαν. Μάλιστα. Το κάνανε οι Σουηδοί, το κάνανε οι Αυστριακοί, το κάνανε οι Γερμανοί, το κάνανε η Κούβα. Ας έβρισκαν κάποιον που μας βολεύει να το κάνουν ανάλογα.
Κύριε Κούβελα, επειδή την προηγούμενη φορά ήσασταν από αυτούς που με επίταση είπατε, σε αυτό το πόλεμο δεν χωράει κουβέντα. Εδώ και τώρα επίταξη των ιδιωτικών κλινικών, και όχι των δύο μόνο είχατε πει, και μάλιστα υπό δημόσιο έλεγχο. Τώρα από χθες πληροφορούμαστε ότι η όποια επίταξη προχωράει με διπλασιασμό της ημερήσιας αποζημίωσης για τα νοσήλια περιστατικών COVID και θα πληρώνεται και ανεξάρτητα από το αν νοσηλεύεται ασθενής ή όχι. Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι επίταξη. Αυτό είναι ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Είναι άλλο πράγμα. Εντάξει, ούτε στην Αμερική δεν συνέβη. Αυτό που ουσιαστικά υποστήριζα εγώ είναι ότι τα ιδιωτικά θεραπευτήρια θα πρέπει να αποκτήσουν υπόσταση με στήριξη προφανώς του Γενικού Νοσοκομείου από τη στιγμή που τα γενικά νοσοκομεία θα γίνονται μονάδες COVID. Το να γίνουν και τα ιδιωτικά θεραπευτήρια μονάδες COVID, δηλαδή να πάμε παντού το COVID, είναι λάθος προφανώς. Άρα λοιπόν θα έπρεπε να πει: το τάδε νοσοκομείο δεν πατάει COVID. Είναι ιδιωτικό. Ιδιωτικό δεν με ενδιαφέρει. Ό,τι να είναι. Απλώς κάποια νοσοκομεία θα έπρεπε να είναι για τις ρουτίνες. Να μπορεί δηλαδή, αν εγώ τώρα πάθω έμφραγμα, το ασθενοφόρο να με πάει εκεί και να με αντιμετωπίσουν σαν να μην υπάρχει COVID. Αυτή είναι όλη η βοήθεια. Άρα λοιπόν το να χρησιμοποιηθούν ιδιωτικά θεραπευτήρια με κάποιους αδιάφανους τρόπους, αυξάνοντας απλώς το κόστος λειτουργίας του συστήματος υγείας, δεν μας βοηθάει όπως καταλαβαίνετε. Είναι μια ακόμα σχετικά διάφορη κίνηση. Δηλαδή ούτως ή άλλως αυτός που έχει χρήματα θα πάει στο ιδιωτικό και ούτως ή άλλως εκεί θα αντιμετωπιζόταν. Είναι, τώρα του δίνουμε και παραπάνω λεφτά. Δεν κερδίζουμε κάτι. Λοιπόν, πάμε στο πεδίο των εμβολίων. Το ξέρω ότι το παρακολουθείτε και έχει ανοίξει μια συζήτηση όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ελλάδα. Διότι έχεις κατηγορίες πολλές, δεν είναι ενιαία η κατηγορία. Είναι αυτοί που το περιμένουν πώς και πώς. Είναι αυτοί που το περιμένουν, αλλά λένε κάτσε να δούμε. Είναι οι άλλοι που λένε θα το κάνω πιο πίσω. Είναι οι άλλοι που λένε δεν πρόκειται να το κάνω όσο και να χτυπιέστε. Και είναι και μια νέα κατηγορία που λέει δεν θέλω να το κάνω, αλλά θα με υποχρεώσουν. Νομίζω ότι είχα χαθεί μπαλά από το κέριο αυτό που είχατε πει εξ αρχής. Ότι δηλαδή το κρίσιμο εδώ δεν είναι το εμβόλιο αλλά το εμβολιαστικό πρόγραμμα και πώς πείθεις ένα και δύο ότι οι χρόνοι που πολλοί του συμπιέζουν δεν είναι έτσι. Ισχύει αυτό πρώτον και δεύτερον. Πώς σχολιάζεται ότι στην Αγγλία η κυβέρνηση με δική της πρωτοβουλία άνοιξε ολόκληρο λογισμικό πλατφόρμα για να καταγράψει και τις αντιδράσεις των εμβολίων ενώ τις παρενέργειες στον πληθυσμό. Ναι. Λοιπόν, αυτό που ουσιαστικά συμβαίνει στις μέρες μας είναι επίσης ένα λάθος λόγω της μη ύπαρξης πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Δηλαδή, στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας το βασικό, μια από τις βασικές λειτουργίες του οικογενειακού γιατρού είναι και η αγωγή υγείας προκειμένου να πετύχουμε προαγωγή υγείας. Όταν λοιπόν ο λαός δεν είναι ενήμερος και μορφωμένος, δεν μπορείτε να περιμένετε φυσιολογική εντός εκτός εισαγωγικών αντίδραση σε σχέση με τους εμβολιασμούς ή με τις μεθόδους που χρησιμοποιεί η επιστήμη. Ο κόσμος θα συμπεριφέρεται με έναν τρόπο όπως εκείνη την ώρα πιστεύει και κυρίως εξυπηρετώντας κάποιους μύθους που του αρέσει να καλλιεργεί. Γιατί γενικώς στους ανθρώπους μας αρέσουν τα παραμύθια όπως ξέρετε. Δηλαδή, όλοι μεγαλώσαμε με κοκκίνες κουφίτσες και δεν νομίζω να έχει κανένα πρόβλημα με μικρότερη δόση κοκκίνες κουφίτσες. Άρα λοιπόν επί της ουσίας αυτό είναι ένα βασικό θέμα. Εξυπηρετούμε παγιωμένες αντιλήψεις μας. Τώρα, η ιστορία με τα εμβόλια έχει να κάνει με τους ειδικούς στα εμβόλια και φυσικά στα φάρμακα. Αυτό που θα πρέπει να καταλάβει οποιοδήποτε είναι το φάρμακο. Δεν είναι μια γενική ευρέως αποδεκτή και αυταπόδεκτη μάλλον αλήθεια. Το φάρμακο δεν είναι πάντα κάτι που βοηθάει αυτόν που θα το πάρει ή που θα δηλητηριάσει αυτόν που θα το πάρει ή που δεν θα βοηθηθεί αυτός που δεν θα το πάρει. Το φάρμακο επί της ουσίας είναι μια σύμβαση. Είναι δηλαδή μια νομική πράξη στην οποία τα δεδομένα που κατατίθενται από την έρευνα και εκεί υπάρχει ένα bias, δηλαδή είναι όλα τα δεδομένα, είναι τα βολικά δεδομένα, δεν ξέρουμε δηλαδή κάθε φορά τι ακριβώς δεδομένα επεξεργαζόμαστε, κατατίθενται στους φορείς που είναι οι εξουσιοδοτημένοι με τις αδειοδοτήσεις αυτών των προϊόντων και από εκεί πέρα περιμένουμε αν έχει περάσει το προϊόν το πύχη, παίρνει άδεια φαρμάκου. Αν δεν περάσει τον πύχη, δεν παίρνει άδεια φαρμάκου και τελειώσει. Με αυτή λοιπόν την έννοια,
τα εμβόλια είναι προϊόντα τα οποία έχουν χαμηλό κόστος. Δημιουργήθηκε τα προηγούμενα, τον προηγούμενο καιρό, ας πούμε, δηλαδή και πολλά χρόνια, όχι ένα και δύο, μια τάση οι βιομηχανίες οι μεγάλες να απεμπλέκονται από τα εμβόλια, γιατί δεν είχαν την κερδοφορία που είχαν άλλα προϊόντα μεγάλου κόστους. Δηλαδή, εάν εγώ δέσμευα ένα εργοστάσιο, μια δομή μου, όπως καταλαβαίνετε, κοστίζει δισεκατομμύρια, προκειμένου να κάνω προϊόντα για τον καρκίνο, και από τη στιγμή που ένα φάρμακο για τον καρκίνο κοστίζει 70 ή 80 χιλιάδες η μηνιαία θεραπεία, οι πιο καινούργιες, αυτά που λέμε τα CAR-T cells, κοστίζουν σχεδόν μισό εκατομμύριο η κάθε θεραπεία. Οπότε να βγάλω ένα εμβόλιο που κάνει 3 ευρώ. Εσείς δηλαδή πραγματικά είστε σαν επιχειρηματίας, τι θα κάνατε? Θα βγάζετε εμβόλιο? Για ποιο λόγο? Άρα λοιπόν, επί της ουσίας, η πολιτική υγείας, η παγκόσμια, αν θέλετε, πολιτική υγείας, έκανε ένα τεράστιο, πραγματικά τεράστιο σφάλμα. Αποδόμησε την βιομηχανία των εμβολίων. Και η αυτή η μεγάλη βιομηχανία, κυρίως των φθηνών παλιών εμβολίων, μεταφέρθηκε σε τρίτες χώρες όπως είναι η Ινδία, οι οποίοι ουσιαστικά υπομείχθηκαν το κόστος δημιουργίας φθηνών εμβολίων για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, για να μπορούν να εμβολιαστούν τα παιδάκια στην Αφρική, στην Νότια Ασία, στην Νότια Αμερική και πάει λέγοντας. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρόβλημα. Εντάξει, τώρα το δεύτερο. Ξαφνικά εμείς, προσπαθώντας να δημιουργήσουμε ένα εμβόλιο, αυτό που δημιουργήσαμε ήταν μία αίσθηση ότι πιεζόμαστε γιατί ο κόσμος χάνεται. Δηλαδή έπεσαν κεφάλαια για να πιστεί ο κόσμος για την επικινδυνότητα του COVID. Θα σας θυμίσω ότι αν ανοίξετε οποιαδήποτε χρονική στιγμή την τηλεόραση, οποιοδήποτε μέσο, το 90% της πληροφορίας είναι σε σχέση με τον COVID. Δηλαδή για έναν ιό ο οποίος έχει θνητότητα 0,15%. Δηλαδή πεθαίνουν στους 1,5 ούτε δύο άνθρωποι δηλαδή. Και αν δούμε αντικειμενικά τα νούμερα, θα δούμε ότι ο μέσος όρος ηλικίας των θανόντων είναι τα 80 έτη, ενώ ο μέσος όρος ηλικίας της γενικής θνησιμότητας είναι τα 81. Που σημαίνει ότι επί της ουσίας δεν έχουμε άλλους θανάτους. Θα πεθάνουν αυτοί που τους περιμέναμε. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι πραγματικά τρομακτικό. Και αυτό έχει περάσει σιγά σιγά στον κόσμο, γιατί ακούει συνέχεια μία υπερβολή. Ακόμα και αν ήταν τόσο τρομακτικός όπως ήταν ο MERS, που ήταν ένα στους 3 ή ένα στους 4 ανθρώπους που πεθαίνουν, δηλαδή για την Ελλάδα μιλάμε για 3 εκατομμύρια, όχι για 15.000, η καθημερινή επαφή με αυτό το βιολί στο τέλος σε αναισθητοποιεί. Και λες, εδώ κάτι γίνεται. Άρα λοιπόν πάει και αυτό το παιχνίδι. Τα εμβόλια λοιπόν πιέστηκαν να βγουν. Η ταχύτητα της έρευνας, αν ακούσατε τον αντιπρόεδρο της AstraZeneca, είπε ότι σε κανονικές συνθήκες το εμβόλιο αυτό ήθελε 10 χρόνια. Αυτή λοιπόν το κάνει σε 3 μήνες. Πόσο λοιπόν σκέφτεται ο απλός άνθρωπος μπορεί να συμπιεστεί ο χρόνος? Γιατί στο μυαλό του για την ασφάλεια έχει βασικά το χρόνο και όχι τον αριθμό των ανθρώπων που θα δοκιμάσει το εμβόλιο ή το προϊόν αυτό. Έτσι λοιπόν, αν εγώ έχω μια επένδυση από την οποία περιμένω κερδοφορία, δεν θα ξοδέψω 1 δισεκατομμύριο με μεγάλη πιθανότητα να αποτύχω. Θα ξοδέψω 100.000. Θα δω. Αν πάει καλά, θα βάλω άλλους τόσους. Αν πάει πιο καλά, θα βάλω άλλους τόσους. Δηλαδή, ουσιαστικά το κεφάλαιο πηγαίνει, κινείται σε σχέση με την πιθανότητα της απόσβεσης. Όχι με του κινδύνου. Μόνο οι τρογαδόροι χάνουν 1 εκατομμύριο και λέει θα παίξω άλλο ένα για να ρεπάρω. Δεν γίνεται αυτό στη βιομηχανία. Η βιομηχανία πηγαίνει με συντηρητικό τρόπο. Άρα λοιπόν, τώρα ουσιαστικά επενδύθηκαν χρήματα και των κρατών, δηλαδή όταν πηγαίνουμε και προαγοράζουμε έναν ύπαρκτο προϊόν, επί της ουσίας χρηματοδοτούμε την έρευνά του. Άρα λοιπόν μειώνεται ή μηδενίζεται, αν θέλετε, το ρίσκο της ίδιας της βιομηχανίας. Έτσι λοιπόν έπεσαν μαζεμένα πολλά λεφτά, και όσο περισσότερα χρήματα επενδυθούν, τόσο μπορούν να συμπιεστούν και οι χρόνοι. Γιατί δεν δουλεύει ένας ερευνητής σε μια δόση, δουλεύουν 50 ερευνητές σε 50 διαφορετικές. Οπότε με τη μία βρίσκει την κατάλληλη δόση, περιμένεις 50 μήνες, περιμένεις 1 μήνα. Έτσι λοιπόν συμπιέστηκε πολλή έρευνα. Και αυτό έγινε σε όλες τις βιομηχανίες οι οποίες ενεπλάκησαν με το εμβόλιο. Η Pfizer έχει επενδύσει πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο πρωτόγνωρο ποσών για ανάπτυξη φαρμάκου. Γιατί ξέρανε ότι οι χώρες έχουν δηλώσει θέληση αποζημίωσης. Το λέμε will to pay. Επομένως θα το πάρουν ούτως ή άλλως. Άρα λοιπόν εμείς μπορούμε να επενδύσουμε. Αυτό λοιπόν ήταν ο λόγος που
επιταχύθηκε πολύ η έρευνα. Από την άλλη μεριά, ανησυχεί ο κόσμος για τις κλινικές μελέτες. Γιατί σου λέει, μα θέλει χρόνο να αποδώσει. Όχι όταν σε ένα μήνα εγώ μπορώ να κάνω recruitment, δηλαδή στρατολόγηση ενός τεράστιου αριθμού ταυτοχρόνου, 45-50.000 άνθρωποι σε ένα μήνα πήραν το εμβόλιο. Αυτό δεν το κάνεις όταν έχεις ένα κανονικό προϊόν που πας κουτσου-κουτσου-κουτσου για να το βγάλεις. Άρα λοιπόν συμπέθηκε και η μελέτη. Τι δεν μας έδειξαν οι μελέτες αυτά που θέλουν χρόνο. Δηλαδή μας κάνει μόνη μια νοσία. Δεν το ξέρω αφού 5 μήνες δοκιμάστηκα. Σίγουρα μου κάνει 5 μήνες ανοσία. Αν μου κάνει και για χρόνο, αυτό θα το δω. Αυτό όμως ουσιαστικά δεν επηρεάζει την ασφάλεια του φαρμάκου. Αυτό επηρεάζει το κόστος της χρήσης του. Δηλαδή αν εγώ χρειάζομαι 10 δόσεις το χρόνο, ακόμα και αν κάνει 10 ευρώ, τα 10 πάνε στο κατοστάρικο. Άρα ξεφεύγουμε σε αυτό που λέμε στα οικονομικά της υγείας, το budget impact, δηλαδή την εκτίμηση του πόσο θα επηρεαστεί η δαπάνη. Επειδή όμως τώρα κανένας δεν σκέφτεται με αυτόν τον λογικό τρόπο, δεν βαριέσαι, ό,τι είναι εμείς θα το πάρουμε. Άρα λοιπόν δεν είναι τόσο η επικινδυνότητα που, λόγω της συντήρησης του χρόνου, όσο η άγνοια σημαντικών υποκανονικές θήκες παραμέτρων του φαρμάκου. Τώρα, το τελευταίο στάδιο που εγώ έχω πραγματικά έντονες αντιρρήσεις είναι η διαφοροποίηση που δείχνουν οι ρυθμιστικοί οργανισμοί, δηλαδή ο ΕΕΜΑ, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, FDA, ο Αμερικάνικος, σε σχέση με την κανονική του διαδικασία. Εγώ λοιπόν, επειδή ήμουν και στον ΕΕΜΑ, όπως το έχουμε ξαναπεί, ο χρόνος που χρειαζόμασταν ήταν 180 μέρες αρχή, δηλαδή με το που κατέβεται την αίτηση. Α, συγγνώμη, και αίτηση σημαίνει παράβολο, έτσι. Το παράβολο είναι γύρω στα 280 χιλιάρικα, από ό,τι θυμάμαι. Που σημαίνει ότι αν ο άλλος δεν είχε ένα promising προϊόν, κάτι δηλαδή που είχε μεγάλη πιθανότητα να βγει, δεν έπαιτουσε 300 χιλιάρικα από το παράθυρο, δηλαδή όσα λεφτά και να έχει, είναι πέταμα. Άρα λοιπόν, ουσιαστικά όταν συμπλήρωναν τον φάκελο και όταν ήταν σίγουροι ότι έχουν μεγάλη πιθανότητα να περάσει το προϊόν, τότε κάναν την αίτηση και κατέβαλαν και το παράβολο. Αυτή λοιπόν την αίτηση, η οποία είχε ένα quality module, δηλαδή ένα φάκελο σε σχέση με την ποιότητα, πώς το φτιάξανε, πώς το αναλύσανε, τι είχε μέσα, γιατί δεν είχε, πού θα μπορούσαν να ξεφύγουν τα impurities, όλα αυτά τα πράγματα, είναι το πρώτο κομμάτι, το οποίο είναι ουσιαστικά το προϊόν. Τι έχει μέσα το μπουκαλάκι, αν θέλετε. Το δεύτερο είναι τα προκλινικά αποτελέσματα. Δηλαδή το δώσαμε σε πειραματόζωα, σε κύτταρα κτλ. Και δούλεψε έτσι, έγινε αυτό έγινε έτσι, το άλλο έγινε αλλιώς. Εδώ είχαμε ένα θεματάκι, το λύσαμε με αυτόν τον τρόπο και πάει λέγοντας. Αυτό είναι λοιπόν αυτό που λέμε τα preclinical data. Και μετά έχουμε τα κλινικά αποτελέσματα, που είναι οι φάσεις, τα αποτελέσματα των τριών κλινικών φάσεων. Φάση 1, το δίνουμε σε λίγους υγιείς εθελοντές για να δούμε εάν αντιδρούν καλά ή θα μας πεθάνουν στα καλά κατώμενα. Μετά το δίνουμε σε άτομα λίγα που θα εξαιρεθούν για να δούμε αν τους βοηθάει όντως. Και μετά πάμε στον μεγάλο πληθυσμό για να δούμε ποια τι ποσοστό είναι αυτό που πραγματικά θα βοηθηθεί. Αυτά λοιπόν τα κάνανε συμπυκνωμένα και τα έχουν. Το θέμα είναι ότι εμείς όμως τους ρυθμιστικούς οργανισμούς θέλαμε μίνιμουμ 300 μέρες για να τα δούμε. Δηλαδή θέλαμε, μας καταθέτουν το φάκελο και θέλουμε 180 μέρες να το μελετήσουμε. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πολλά τα δεδομένα. Δεν μπορώ να διαβάζω 5 σελίδες στο δευτερόλεπτο. Έχω ένα στο μάτι μου και το μυαλό μου. Έχει συγκεκριμένο μηχανισμό που δουλεύει που δεν επιταχύνεται δυστυχώς. Όσο πανέξυπνος και να είμαι, δεν μπορώ να επιταχύνω παραπάνω την ικανότητά μου σε διάβασμα και σε απομείωση και σε κριτική σκέψη. Έτσι, γιατί πρέπει να βρω λαθάκια εκεί πέρα μέσα. Δεν το διαβάζω σαν μυθιστόρημα. Πάω δηλαδή προκατηλημένος για να βρω λαθάκια. Γιατί μόνο έτσι πραγματικά βελτιώνονται τα προϊόντα και πιάνει περίεργα πράγματα. Άρα λοιπόν ουσιαστικά θέλαμε 180 μέρες. Άρα κάποιους μήνες, για την ακρίβεια 6 μήνες, να το διαβάσουμε. Τις παρατηρήσεις μας δίναμε στην εταιρεία. Από την άποψη που έπαιρνε η εταιρεία, κάναμε clock stop. Σταματούσε να μετράει ο χρόνος και η εταιρεία έκανε 1-2 μήνες να απαντήσει ή να λύσει προβλήματα. Το λέγαμε του solve problems, δηλαδή κάνει άλλο ένα πείραμα εκεί. Πες μου τι άλλο βγαίνει σε εκείνη την ανάλυση, γιατί αυτή που έκανε θέλει χαμηλή ευαισθησία και θέλω πιο καλή ευαισθησία κτλ. Άρα λοιπόν τα κάναν ό,τι ήταν να κάνουν, μας απαντούσαν σε 2, 3, 1 μήνα, μια μέρα. Αποκλείται μια μέρα, αλλά λέμε σχήμα λόγου. Και με το που μας ξαναστέλνανε το φάκελο, εμείς είχαμε άλλες 120 μέρες, άλλους 4 μήνες, προκειμένου να δούμε αν αυτά που απήντησε η εταιρεία ότι λύθηκαν ή μας δικαιολογήθηκαν, ισχύουν και επομένως προχωρούσαμε για την αδειοδότηση του προϊόντος. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα χρόνο.
Όταν τώρα ένα προϊόν ήταν για unmet medical need, δηλαδή ερχόταν για να θεραπεύσει τον καρκίνο, κάτι που δεν είχαμε μέχρι πρότινο, κάνανε μια πιο γρήγορη διαδικασία. Και φυσικά το παράγοντα ήταν μεγαλύτερο, γιατί εννοείται ότι θα χρησιμοποιούσαν περισσότερου φόρου. Πιο πολλού ερευνητέ, πιο γρήγορου φόρου κτλ. Τότε λοιπόν μειωνόταν περίπου στο μισό ο χρόνο. Ένα εξάμηνο. Και αυτό ήταν λίγο παραπάνω. Το εξάμηνο ήταν οριακά χαμηλό. Άρα λοιπόν, όταν εγώ στις προηγούμενες δηλώσεις μου έλεγα δεν το περιμένω νωρίτερα από το καλοκαίρι, είναι γιατί αυτό λέει ο νόμος. Είναι προθεσμίες, δεν μπορώ να τις υπερβώ. Παρ' όλα αυτά, αποφασίστηκε κάτι που δεν κοινοποιήθηκε, δηλαδή δεν έγινε γνωστό στους Ευρωπαίους πολίτες, που στα πλαίσια της δημοκρατίας και αυτό που στο χωριό μου λένε transparency, δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Εγώ δηλαδή δεν ήμουν ενήμερος ότι από την αρχή για το COVID η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε από τις βιομηχανίες να προχωρήσουν την έρευνα και να τους δίνουν δεδομένα με το που τελειώνουν, γιατί ουσιαστικά τους είπε ότι δεν χρειάζεται να καταβάλουν το παράβολο. Άρα λοιπόν, κάθε φορά που τέλειωνε η φάση, πήγαιναν με αυτή την κλειόμενη διαδικασία, δίναν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, πηγαίναν στα επόμενα πειράματα, τα προκλινικά, μόλις τελειώναν τα δίναν αυτά για έλεγχο. Άρα οι ερευνητές, οι αξιολογητές είχαν τη δυνατότητα να εκτιμούν λίγο-λίγο τον φάκελο. Άρα αυτό περίπου πήγαινε εκ παραλλήλου, λέτε. Ακριβώς, πήγαινε εκ παραλλήλου. Αυτό όμως για μένα, ενώ δεν, 99% δεν αλλάζει τη διαδικασία, δηλαδή τα ίδια πράγματα θα δούμε, μπορεί να μου την επηρεάσει. Και θα σας πω γιατί μου την επηρεάζει. Γιατί πολλές φορές όταν εγώ βλέπω τον ενιαίο φάκελο και βλέπω κάτι που μου κάνει κλικ στα ποντίκια, ανατρέχω εκείνη την ώρα στους ανθρώπους ή μπορώ να δω κάτι που μου κάνει κλικ στους ανθρώπους, να δω από τα ποντίκια τι είχε συμβεί. Το να έχω λοιπόν όλα τα δεδομένα μαζεμένα, εμένα δεν βοηθάει. Τώρα, θα μου πεις, πιάνεις το 100%. Όχι, μιλάμε για μικρό ποσοστό, αλλά δεν είναι ασήμαντο. Θα προτιμούσα να είχα το χρόνο μου να οριμάζει η κατάσταση στο μυαλό μου. Το δεύτερο όμως, το οποίο πραγματικά το θεωρώ ανήθικο, πραγματικά βαθιά ανήθικο και αντικοινωνικό, είναι, είπαμε, πρώτο το τρασπάρεση, θα έπρεπε να γνωρίζουν οι λαοί ότι αυτό θα αλλάξει. Και αν αλλάξει για αυτό, θα έπρεπε να αλλάξει για όλα. Τι εννοώ? Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα αγαπημένο μας πρόσωπο με μια συγκεκριμένη μορφή καρκίνου που είναι ανίατη. Άρα λοιπόν περιμένει κάποιος το παιδί του, τη γυναίκα του, την ερωμένη του, τη μητέρα του, τον πατέρα του να πεθάνει μέσα σε ένα προβλεπόμενο χρονικό διάστημα που λίγο πολύ το γνωρίζουμε. Και σου λέει ο γιατρός, 6 μήνες έχουν μετά το μεταστατικό στάδιο συγκεκριμένων όρων. Και τον περιμένει να πεθάνει. Και ξαφνικά εμφανίζεται στον αίμα ένα προϊόν που είναι σωτήριο για αυτή την πάθηση. Εάν εγώ ακολουθήσω την κανονική διαδικασία του χρόνου, όλοι όσοι νοσούν αυτή τη στιγμή από την όσο θα πεθάνω. Εάν εγώ το έκανα για όλα τα προϊόντα με αυτή τη rolling διαδικασία, δεν θα πεθάνει κανένα. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι ο COVID είναι, οι πάσχοντες από COVID ή αυτοί που θα νοσήσουν από COVID είναι μια ελίτ ασθενών, δηλαδή οι άλλοι είναι για τα ανάθεμα. Αφού λοιπόν υπάρχει δυνατότητα να γίνει γρήγορα, δεν θα έπρεπε να επιβληθεί ενιαία νομοθεσία για άλλους. Και δεν μιλάω για ένα καινούργιο αντιπερταζικό που δεν βαριέσαι, αδερφέ, και 3 μήνες να κάνω θεραπεύσεις στην πίεση μου και 6. Δεν έγινε και τίποτα συγκλονιστικό. Αλλά για σημαντικές και απειλούσες τη ζωή καταστάσεις, μήπως θα έπρεπε να το αλλάξουμε? Μήπως θα έπρεπε στις δημοκρατικές, δεν τόσο εκτός εισαγωγικών πια κοινωνίες, της διαφάνειας, να έχουμε καλύτερη αντίληψη? Και στο φινάλε, γιατί πολλά πράγματα καθορίζονται με άλλους τρόπους, αυτή η διαφάνεια δεν θα έπρεπε να ανοίξει παραπάνω? Για ποιο λόγο τα δεδομένα που κατατίθενται σε αυτούς τους οργανισμούς ελεγκτικούς να είναι απόρριτα? Για ποιο λόγο να μην έχουν πρόσβαση τα ακαδημαϊκά ιδρύματα να μπορούν να επαναλάβουν τις διαδικασίες, να ελέγξουν με άλλο τρόπο, αν θέλετε, ή να δουν και με άλλο τρόπο τα γεγονότα? Γιατί όσο περισσότερο τα ελέγχουμε, τόσο ασφαλέστερα γίνονται. Φοβόμαστε κάτι? Δεν μου λέτε, λοιπόν, για μένα είναι πολύ σημαντικό. Είναι κέριο αυτό που θέσατε. Ανοίξατε την παλέτα και καλά κάνατε, διότι δεν είναι μόνο COVID, λέτε. Για μια στιγμή. Να σας πω, εγώ δεν είμαι ούτε αντιεμβολιαστής. Όχι, είναι σαφές αυτό που λέτε. Με όρους καθαρής επιστήμης, αλλά και καθαρής ηθικής. Η επιστήμη είναι για τον άνθρωπο, δεν είναι για γύρω-γύρω. Δεν μου λέτε, δηλαδή, κύριε Κούβελα. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είμαι πολύ φανατικός αυτό, ειλικρινά δηλαδή. Δεν μου λέτε, κύριε Κουβελά, έχετε εικόνα που βρίσκονται οι μελέτες, οι έρευνες για την ύπαρξη? Κανένα δεν έχει. Μισό λεπτό, τι ήθελα να ρωτήσω. Για την ύπαρξη όχι παρενεργειών από τα σκευάσματα αυτά? Κανένα δεν έχει. Κατάλαβα τι θέλετε να ρωτήσετε. Κανένα δεν έχει. Δεν ανακοινώνονται. Και θα σας πω και άλλα πράγματα που θα ήθελα εγώ πραγματικά και προσπαθώ μέσα από συνέδρια κτλ. Να τα κοινοποιήσω.
Άρα ξέρετε, δεν έχουμε όλη πρόσβαση όλη μέρα στα media. Άρα όταν θέλουμε να πούμε κάτι, η άποψή μας κατευθύνεται στους ρωτήρες των δημοσιογράφων. Άρα ούτε αυτά που θέλουμε να πούμε πολλές φορές δεν λένε, που εμείς θα θεωρούμε σημαντικά. Και μπορεί και να είναι. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή, αυτό δηλαδή που σας είπα, πώς το ξέρανε ότι θα έπρεπε να γίνει και για άλλα φάρμακα. Δηλαδή αυτοί που θα πεθάνουν από καρκίνο δεν μας ενδιαφέρουν, μόνο το COVID μας ενδιαφέρουν. Και τι βρε παιδί μου, επειδή θα κινδυνεύσω και εγώ από το COVID, ενώ από καρκίνο θεωρώ ότι αφού δεν καπνίζω και είμαι fit, δεν θα κινδυνεύσω. Αυτά είναι ανοησίες, κυριολεκτία. Αυτό όμως που ουσιαστικά θα έπρεπε να γίνεται γνωστό σε όλους είναι ότι οι εταιρείες, και αυτό σημαίνει για όλα τα φάρμακα, ακολουθούν έναν συγκεκριμένο τρόπο που εμείς ως πολιτεία τους βάζουμε. Δεν κάνουν το κεφαλίου τους. Το πρώτο, δεν προσκομίζουν το σύνολο των μελέτων, προσκομίζουν για άδεια μόνο κάποιες μελέτες που φαντάζονται είναι αυτές που ευνοούν το προϊόν. Άρα λοιπόν μπορεί να δείτε εσείς να κατατεθούν τρεις κλινικές μελέτες για να διορθωθεί το προϊόν Βάμπης και αν πάτε στις βάσεις δεδομένων, τα clinical trials COV, θα δείτε ότι έχουν γίνει 90 μελέτες για το ίδιο προϊόν. Τις άλλες γιατί δεν τις έχουμε. Τι δείξαν οι άλλες μελέτες. Ήταν λέει λάθος σχεδιασμός. Δεν πει λάθος σχεδιασμός. Εγώ θέλω να δω και από το λάθος σχεδιασμό. Είναι δυνατόν να πετάτε δισεκατομμύρια σε λάθος σχεδιασμούς. Άρα λοιπόν επί της ουσίας υπάρχουν θέματα και σε αδειοδοτήσεις γιατί έτσι το έχει προβλέψει η δημοκρατική μας κοινωνία και η διαφάνεια. Πάντως κύριε Κούβελε, εγώ καταλαβαίνω, μου λέτε ότι για την ώρα δεν έχουμε εικόνα για μελέτες παρενέργειων. Πολύ περισσότερο αντιλαμβάνεστε καλύτερα από μένα. Μάλιστα. Καλύτερα από μένα αντιλαμβάνεστε ότι αν δεν έχουμε γι' αυτό, πολύ περισσότερο δεν πρόκειται να έχουμε μελέτες και δεν είναι ένα κρίσιμο θέμα στο μέλλον. Μακροχρόνιων επιπτώσεων. Έτσι. Κοιτάξτε, τις μακροχρόνιες επιπτώσεις είναι εύκολο να τις ξέρουμε, γιατί αυτό που λέμε φάση 4 παρακολούθηση είναι μια φάση επίσημη που τη λέμε pharmacovigilance, φαρμακοεπιτήρηση, ας πούμε, ή πώς να το, δεν ξέρω τον ελληνικό όρο. Είναι όταν κυκλοφορήσει το φάρμακο. Εμείς ό,τι παρενέργειες υπάρχουν μπορεί να τις αναφέρει και ο ίδιος ο χρήστης, όχι μόνο ο γιατρός. Νομίζω ότι το γράφουν και τα σκευάσματα πάνω αυτό, έτσι δεν είναι? Έχουμε υποχρέωση να το αναφέρουμε. Είναι η λεγόμενη κίτρινη κάρτα στον ΕΟΠ. Αυτές δεν τις επεξεργάζεται ούτε ο ΕΟΠ, ούτε ο γιατρός, ούτε η εταιρεία. Αυτές πάνε σε ένα παγκόσμιο κέντρο στην Ουψάλα της Σουηδίας και αυτό το παγκόσμιο κέντρο στατιστικά ελέγχει τι έχει συμβεί με το κάθε προϊόν. Και όταν κάτι είναι περίεργο, υποκτό, τότε βγαίνει το λεγόμενο σχήμα ασφάλειας και το προϊόν δεν είναι υποεπίστηση. Δηλαδή το μη αποσύρεται. Εγώ θέλω, λέει ο πολλής κόσμος, να το κάνω. Ναι. Αλλά μήπως παραβιάζονται, δηλαδή είναι βιαστικοί πολλοί? Κοιτάξτε να δείτε. Ό,τι παραβιάζονται, παραβιάζονται. Έχει δημιουργηθεί όμως λόγω κακοδιαχείρισης η εικόνα της υψηλής επικοινωνίας στον κόσμο. Επομένως υπάρχει η φοβία. Έχει καλλιεργηθεί και αυτή η ιστορία ότι εάν δεν το κάνουμε θα πεθαίνουμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε, θα δείχνουμε ή δεν θα έρθει το lockdown. Οπότε επειδή όλοι λίγο πολύ θέλουμε να επανέλθουμε σε μια κανονικότητα, αναγκαστικά θα πρέπει να προχωρήσουν και στους εμβολιασμούς. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι υπάρχει και μια μυθολογία σε σχέση με το τι ακριβώς θα γίνει. Όχι θα γίνουν ειδικά κέντρα, όχι θα το κάνουμε με ειδικό τρόπο. Αυτό που χρειάζεται ο άνθρωπος όταν η υγεία του απειλείται δεν είναι τα ειδικά κέντρα, να πάω δηλαδή σαν ένα σφαγείο και μπαμ μπαμ να με βάλουν στη σειρά. Είναι αυτός ο ανθρώπινος παράγοντας και η θεραπευτική σχέση που έχουμε με τον γιατρό μας, με τον άνθρωπό μας. Άρα λοιπόν εδώ θα έπρεπε επίσης να δουλέψει το σύστημα της πρωτοβάθμιας για να αρθούν όλες αυτές οι μη ανθρώπινες διαδικασίες. Που επίσης δεν το έχουμε και φυσικά θα έχουμε πρόβλημα. Εγώ πιστεύω ότι πολλοί θα αντιδράσουν. Το θέμα είναι ότι εάν μας δοθεί η ευκαιρία να ελέγξουμε τα προϊόντα και δοθούν τα δεδομένα στη δημοσιότητα και επίσης εάν κάποια ακαδημαϊκά ιδρύματα ζητήσουν τη δυνατότητα να έχουν προϊόν για έλεγχο με τυχαία δειγματοληψία, νομίζω ότι αυτοί οι φόβοι θα αρθούν. Και από την άλλη μεριά, οι εταιρείες δεν έχουν κανένα απολύτως λόγο να αρνηθούν ένα τέτοιο αίτημα ελέγχου του προϊόντος. Εσείς θεωρείτε ότι με τον τρόπο που γίνεται αυτή η συζήτηση, θα σας το ρωτήσω ευθέως, έχει γίνει βούτυρο στο ψωμί θεωριών συνωμοσίας και αρνητών εμβολιασμού? Ναι, αλλά όπως σας είπα, εγώ αρνητές θεωρώ και την ίδια την κυβέρνηση και του ιού. Γιατί δεν πήραν μέτρα και δεν πίστευαν να πάρουν μέτρα. Ναι, είναι μια παραφιλολογία η οποία ενισχύει
κάθε σκοτεινό κέντρο είτε μεσαιωνικής αντίληψης της επιστήμης, είτε μη αντίληψης της λογικής, είτε πράγματα που ξεφεύγουν από, το κοινό, από την κοινή αντίληψη και τον ορθολογισμό. Είναι αντιδημοκρατικά, αδιάφανα και τελικά επικίνδυνα, από όπου και αν προέρχονται. Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε, εάν έρθει το εμβόλιο στην Ελλάδα, είναι μπηχτή ακροατή, ο κύριος λέει Κούβελας θα το κάνει. Λοιπόν, εγώ περιμένω να δω τα δεδομένα. Πριν την άδεια, ούτως ή άλλως και να θέλω δεν μπορώ να το κάνω. Ναι, ναι, σωστά. Όταν θα δω την άδεια και θα δω τι περιέχεται, υπάρχει ένα κρίσιμο σημείο σε όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα, το οποίο το λέμε divergent opinion. Δηλαδή, ο ραπορτέρ και ο καραπορτέρ, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει την ανάλυση των δεδομένων, και ουσιαστικά εισηγούνται θετικά ή αρνητικά όσον αφορά στην αδειοδότηση κυκλοφορίας, ας πούμε ότι λένε ναι. 2-3 στους 30 μπορεί να έχουν άλλη γνώμη, οι οποίοι δεν είναι άσχετοι, είναι εξαιρετικά υψηλής εξειδίκευσης άνθρωποι και μάλιστα γνωρίζουν και τους κανόνες, παίζουν, είναι μέσα στο γήπεδο. Αυτοί λοιπόν έχουν δικαίωμα να υπογράψουν ένα χαρτί που λέγεται divergent opinion, δηλαδή αποκλίνουσα άποψη, η οποία επίσης κατατίθεται. Εγώ το πρώτο πράγμα που βλέπω σε ένα προϊόν είναι το divergent opinion, να δω αυτοί που είχαν αντίρρηση τι είπαν. Αν λοιπόν εγώ δω τα δεδομένα και το divergent opinion, θα σας πω αν θα το κάνω. Από την άλλη μεριά, ναι, είμαι εναντίον της υποχρεωτικότητας. Οπα, οπα. Αυτό είναι το τελευταίο ερώτημα που έχω να σας κάνω. Ναι. Με ρωτούν πολλοί. Ωραία. Εγώ θέλω να το κάνω. Εντάξει. Ναι. Ο δίπλα μου δεν θέλει να το κάνει. Ναι. Μπαίνει έτσι το θέμα ή θα μπει το θέμα με την υποχρεωτικότητα. Και προσέξτε τι θα σας ρωτήσω. Ακούστε. Προσέξτε να σας ρωτήσω, ή επισήμως θα δηλωθεί ότι εμείς το συνιστούμε στη συντριπτική ομάδα του πληθυσμού της χώρας αυτής να γίνει, αλλά μετά, αν δεν έχεις εμβολιαστεί, δεν πας σχολείο. Αν δεν έχεις εμβολιαστεί, δεν πας στη δουλειά. Άρα, εν της πράγμασης να είναι υποχρεωτικό. Αυτό με ρωτάνε εδώ. Ναι, καταλαβαίνω όλα αυτά και έχουν δίκιο αυτοί που τα ρωτάνε. Προφανέστατα, αυτό έχει να κάνει με τις πολιτικές αντιλήψεις αυτών που παίρνουν τις αποφάσεις της εκτελεστικής εξουσίας και κατ' επέκταση και της νομοθετικής, δηλαδή τι θα νομοθετηθεί. Έχει να κάνει λοιπόν με πολιτικό προσωπικό της κάθε χώρας. Αυτό λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, έχει να κάνει πολύ και με τους πολίτες, διότι εάν μια κυβέρνηση οποιοδήποτε τύπου δει ότι υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις, είναι αυτό που λέμε πολιτικό κόστος και δεν παίρνει τις αποφάσεις. Εξαρτάται λοιπόν σε μεγάλο ποσοστό από το τι θα δηλώσουμε και σε ποιο τόνο οι ψηφοφόροι, αν θα γίνει έτσι γιουβέτσι. Εγώ πάντως, φιλοσοφικά και επιστημονικά, τάσομαι εναντίον της υποχρεωτικότητας των ιατρικών πράξεων. Πρέπει ο ασθενής ή ο υγιής να αποφασίζει, μάλλον να συναποφασίζει με τον ειδικό που εμπιστεύεται, γι' αυτό επανέρχομαι συνέχεια στον οικογενειακό γιατρό, για το αν θα πρέπει για δικό του καλό και των οικείων του και των γύρω-γύρω να το κάνει. Τι σημαίνει τον οικείο του. Αν υποθέσουμε ότι εγώ είμαι υγιέστατος, είμαι ένα νέο παιδί, εύρωστο, που δεν κολλάω τίποτα, είμαι αθάνατος για λίγο χρόνο. Και ζω, είμαι ερωτευμένος, είμαι παντρεμένος ή έχω σχέση με μια κυρία η οποία είναι ασθενής. Πάσχει από ένα αυτοάνοσο νόσημα και παίρνει χρόνια κορτιζόνη. Η σύντροφός μου, η σύζυγός μου, το παιδί μου, η μητέρα μου μπορεί να μην μπορεί να εμβολιαστεί, γιατί αυτοί που παίρνουν κορτιζόνη δεν ανταποκρίνονται στους εμβολιασμούς. Απ' την άλλη, έχει πολύ μεγαλύτερη ανάγκη να εμβολιαστεί, γιατί είναι πιο ευπαθής, γιατί είναι σε άνοσο καταστολή. Άρα λοιπόν, εάν εγώ την κολλήσω, έχω ευθύνη. Αυτό λοιπόν είναι η ανοσία της αγέλης, η ανοσία της κοινότητας, όπως προτιμάω εγώ τον όρο. Αν λοιπόν εγώ που μπορώ να κάνω το εμβόλιο δεν το κάνω, μπορεί να εκθέσω τον συνάνθρωπό μου που δεν είναι δυνατόν να το κάνει. Σαφές. Εκεί λοιπόν είναι ένα άλλο ηθικό ζήτημα. Σε καμία περίπτωση όμως πάντως δεν εμφυλιοχωρείται στο αντιεμβολιαστικό κίνημα. Σπέβδω να το πω αυτό γιατί βλέπω εδώ κάποια μία. Είστε σαφείς. Ναι. Θεωρώ το αντιεμβολιαστικό κίνημα ανόητο και επικίνδυνο έως εγκληματικό. Πραγματικά. Λέτε, αλλά άλλο αυτό όμως λέτε και άλλο. Προφανώς. Ναι, βρήκαμε παπά, fast track, πάρτε το και μη ρωτάτε. Όχι, όχι. Ναι. Πρέπει τα προϊόντα να έχουν ισότιμη και ισόνομη διαχείριση. Δεν γίνεται εγώ, επειδή θέλω
γιατί έχω την συμπεθέρα μου άρρωστη να πάω σε μια διαδικασία γρήγορης αδειοδότησης, ή επειδή δεν μου αρέσει η φάτα μιας εταιρείας, να το πάω 45 τέρμινα πίσω αδιαφορώντας για τους ασθενείς. Πρέπει για όλους να έχω ισονομία. Σαφές. Αυτή είναι βασική αρχή της δημοκρατίας και της διαφάνειας στον πολιτισμένο κόσμο. Δεν τελειώσαμε, γιατί βλέπω μέσα στα, μετά τα μέσα Δεκέμβρη αυτή η συζήτηση να επανέρχεται με επίθεση και εκεί θα χρειαστεί η γνώμη σας. Κλείνω με το φίλο τον Αχιλλέα. Για ρωτήστε, λέει, τον κύριο Κούβελα. Την άνοιξε, αν θυμόμαστε όλοι καλά, η συζήτηση ήταν ότι πρώτα θα βγουν φάρμακα και θεραπείες και μετά εμβόλια. Τι έγιναν οι φαρμακευτικές αγωγές? Πρώτα βγήκαν φάρμακα. Κάνει λάθος ο Αχιλλέας. Λοιπόν, γιατί κάνει λάθος? Πρώτον, αποδείχθηκε ότι η δεξαμεθαζόνη, ένα παλιό φάρμακο, είναι αυτό που μας σώζει τελικά. Μείωσε πάρα πολύ τη θνητότητα. Και για τη χώρα μας η δεξαμεθαζόνη είναι διπλό καλό, γιατί κάνουμε πολύ μεγάλες εξαγωγές δεξαμεθαζόνης. Άρα λοιπόν, όχι μόνο δεν μας βλάπτει, μας πλουτίζει κιόλας. Δεύτερο πράγμα. Βγήκε η άδεια της Ρεμδεσιβίρη. Η Ρεμδεσιβίρη δεν είναι σοβαρό προϊόν, κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Δηλαδή δεν σώζει κάποιον που θα κολλήσει. Του μειώνει το χρόνο νοσηλείας. Άρα λοιπόν, σε μια λογική τιμή, δηλαδή να κοστίζει 5-10 ευρώ το κουτάκι, θα βοηθούσε την εθνική μας οικονομία. Δεύτερο φάρμακο. Μπορεί να μην είναι το σούπερ φάρμακο, αλλά βγήκε φάρμακο. Τρίτον, τη μέρα που κατέθεσε η Pfizer για αδειοδότηση, μάλλον που βγήκε και δήλωσε ότι θα τελείωσε και θα καταθέσει φάκελο στον FDA, την ίδια μέρα η εταιρεία Lilly, Eli Lilly στην Αμερική, πήρε άδεια για αντίσωμα θεραπευτικό. Το οποίο πήρε άδεια κυκλοφορίας. Άρα λοιπόν και φάρμακο βγήκε, και μετά από τρεις μέρες η ίδια εταιρεία πήρε και δεύτερη ένδειξη για ένα προϊόν το οποίο ουσιαστικά αναστέλει την καταιγίδα κυτοκινών. Άρα λοιπόν υπήρξαν φάρμακα, και τα άλλα δύο, το αντίσωμα ή το σιλιζουμάμπι και το ανακίνδα, ανταγωνιστή τελευκίνης 1, που επίσης πήραν ένδειξη για τον κορονοϊό στις μονάδες. Άρα λοιπόν, είδατε, έχει 6-7 φάρμακα που πήραν άδεια. Το εμβόλιο έπεσε, ακόμα δεν έχει πάρει άδεια. Άρα δεν ήταν έτσι. Λέει, εδώ είπα να σας κλείσω, αλλά λέει εδώ ο Κώστας, για ρωτήστε, λέει, το γιατρό. Καθηγητής είναι φαρμακευτής, γιατρός. Εντάξει, λοιπόν. Όχι, εγώ γιατρός είμαι. Εγώ είμαι καθηγητής στην ιατρική. Ναι. Είμαι καθηγητής φαρμακολογίας στην ιατρική. Έχει δίκιο. Λοιπόν, για ρωτήστε τον, λέει, αυτό το λογισμικό που έβαλε μπροστά η αγγλική κυβέρνηση δεν θα πρέπει να το κάνουν όλες τις κυβερνήσεις, όπου να καταγράφονται οι παρενέργειες όταν αρχίσει ο εμβολιασμός στον πληθυσμό? Ναι, αυτό υπάρχει σε όλους σε όλες τις χώρες. Απλούστατα δεν είναι ηλεκτρονικά δομημένο. Εάν και αυτό απαιτηθεί από τον κόσμο, θα το κάνουν. Γιατί δεν έχετε καταλάβει, οι πόροι σε ένα κράτος διατίθεται προς τα εκεί που πιέζονται οι πολιτικοί. Αυτό που θα φέρει ψήφους. Αλλιώς δεν έχουν λόγο να το προχωρήσουν. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ταλαιπωρήσαμε σήμερα. Ευχαριστώ όμως, ήσασταν πολύ έτσι επεξηγηματικός και στη διαδικασία του πώς λειτουργεί η αδειοδότηση. Για να το καταλάβει ο κόσμος, θα έλεγα ότι το απομυθοποίησατε και καλά κάνατε, γιατί έτσι πρέπει να το καταλάβουμε. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά, κύριε Κούβελα. Και εγώ δεν το περίμενα να γίνει. Που ήμουν στα πράγματα, επειδή ακριβώς ήμουν στα πράγματα, δεν περίμενα αυτές τις αλλαγές ακόμα και της νομοθεσίας εν κρίσεων. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Και εγώ ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Καλή σας ημέρα.